Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα debate υποψήφιων βουλευτών με Google Hangout. Είμαι Βελίκα Καραβάλτσιου και μαζί μας έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Μαργαρίτη, υποψήφιο στην Α Αθήνας με τη Δημοκρατική Αριστερά, και τον κύριο Κωστή Ευαλιώτη, υποψήφιο στη Β Αθήνας με το Λαός. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Μαργαρίτη, ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγατε μόνος σας στις γκρίζες ζώνες της Αθήνας? Κοιτάξτε, εγώ επειδή καταρχήν μένω στο κέντρο, για να έρθω στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Αγίου Κωνσταντίνου, πηγαίνω με τα πόδια. Και είναι μια καθημερινότητα συστηματική από την Ομόνοια, στις γειτονίες γύρω από την Αγίου Κωνσταντίνου, διότι αυτή είναι εκείνη τα γραφεία του κόμματος και εκείνη η καθημερινή μου διαδρομή. Επομένως, θέλω να πω ότι έχω επαφή με το θέμα. Βλέπω τακτικά. Θα σε ικανοποιεί αυτό που βλέπετε? Όχι. Το πιο δύσκολο είναι το κομμάτι που αφορά τη διακίνηση των ναρκωτικών και το κομμάτι με τους άστεγους. Κύριε Βαλιώτη, εσείς. Εντάξτε, είναι γενικά μια γκρίζα πόλη η Αθήνα και ο Δήμαρχος Αθηναίων φταίει φυσικά. Ευθύνεται για αυτό το πράγμα, αλλά ευθύνεται και όλη αυτή η κατάσταση με τους κουκουλοφόρους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, έχουν σπάσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Περπατάτε εσείς μόνο στο κέντρο? Ναι, περπατάω. Και είχα πάει, μάλιστα την Κυριακή, είχα βρεθεί στο. Κατέβηκα στην Πανεπιστημίου, πέρασα από τη Θεμιστοκλέους, έβλεπα τα χάλια που υπάρχουν εκεί στο μετρό, σπασμένα μάρμαρα, γραμμένη όλη η Πανεπιστημίου, παντού αντιαισθητική, μια αντιαισθητική κατάσταση. Και ξέρετε, είναι η πόλη μας, την αγαπάμε, εδώ έχουμε μεγαλώσει και λυπάμαι πολύ για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει. Πάντως. Μαργαρίτη, η λύση ποια είναι για το κέντρο, περισσότερη αστυνόμευση? Θα σας πω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην καθημερινή διαχείριση της πόλης, σε συμπτώματα που αναφέρεται και ο Κωστής ο Ευαλιώτης. Εδώ, νομίζω, στην βιτρίνα της πόλης βλέπουμε τις συνέπειες ενός οικονομικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Αναφέρομαι στην κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για την αντιμετώπιση, προφανώς χρειάζονται μέτρα γενικότερης αλλαγής του συστήματος, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι αιτίες οικονομικής κρίσης που μεγεθύνουν αυτό το φαινόμενο. Είναι η περισσότερη αστυνόμευση η λύση? Καταρχήν, για την ουσία του θέματος, τους άστεγους δεν είναι θέμα αστυνόμευσης, είναι θέμα να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά αιτία της κρίσης που οδηγούν συμπολίτες μας να μένουν στον δρόμο. Από εκεί και πέρα, στα ζητήματα όμως που δημιουργούνται με την παραβατικότητα, με την εγκληματικότητα μικρή και μεγάλη, είναι θέμα και η αστυνόμευση. Βεβαίως είναι θέμα. Να αυξηθεί δηλαδή. Να αυξηθεί. Κοιτάξτε, στην αριστερά, για παράδειγμα, στο παρελθόν, είχαμε κάνει ένα σφάλμα. Βλέπαμε το κομμάτι, για παράδειγμα, που αφορά τους παράνομους μετανάστες, για να πάω σε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, μόνο από την πλευρά την ανθρωπιστική και τη διεθνιστική. Έχετε αλλάξει τώρα άποψη ως προς αυτό? Όχι, θα σας πω, παραμένει αυτό το πρόβλημα. Προσπαθώ να σας πω ότι ένα καινούριο στοιχείο που έχει μπει και πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας εμείς οι αριστεροί, είναι το ζήτημα που έχει σχέση με την ασφάλεια των πολιτών. Η ασφάλεια δεν έχει συντηρητικό πρόσημο. Η ασφάλεια είναι δικαίωμα. Επομένως, ένα ζήτημα είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών αιτίων που δημιουργούν αυτή την κρίση για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και ένα δεύτερο, στο επίπεδο της δημόσιας ασφάλειας, είναι και η αστυνόμευση, όχι όμως με την έννοια, ας το πούμε, περισσότερη καταστολή, αλλά ουσιαστική διασφάλιση της καθημερινότητας των πολιτών. Κύριε Ευαλιώτη, για εσάς, ποια είναι η λύση για το κέντρο της Αθήνας? Να πούμε καταρχάς ότι είναι μια πόλη η οποία έχει απροσδιόριστο αριθμό κατοίκων. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι, γιατί έχουμε εκτός των Ελλήνων και 1, 2, 2,5, ούτε ξέρουμε πόσα είναι, εκατομμύρια λαθρομετανάστες, οι οποίοι τι είναι όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες? Δεν ξέρουμε αν είναι χασισέμποροι, ενώ όποιος μπαίνει στην Ελλάδα δεν ξέρουμε αν είναι χασισέμπορος, αν είναι νταβατζής, αν είναι πράκτορας, μαχαιροβγάλτης, όποιος γουστάρει μπαίνει στην Ελλάδα. Ρε αδερφέ, όλοι που έρχονται δεν έρχονται μόνο επειδή είναι κλιματίες. Έρχονται γιατί έρχονται από περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να τα επεξέλθουν. Ναι, αλλά εμείς τι είμαστε, η Ελβετία, είμαστε εδώ. Η Ελβετία άλλο είναι. Άλλο αυτό. Θέλω να πω. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι είναι. Μην βάζουμε όμως την εικόνα. Να ολοκληρώσω. Δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι λοιπόν άνθρωποι που έχουν μπουκάρει στην πατρίδα μας με το έτσι θέλω, επειδή δεν τους κάλεσε κανείς, ούτε με ρώτησε εμένα κανένας αν θέλω τόσα εκατομμύρια Αλβανούς, Πακιστανούς. Τι προτείνετε δηλαδή, να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό μεταναστών? Α, βέβαια. Σε αναλογία με το πληθυσμό. Βεβαίως. Απολύτως. Ότι όταν έχεις τόσα εκατομμύρια μετανάστες, θα πρέπει σε κάποια δόση να πάρεις την απόφαση να διώξεις μετανάστες, να απελάσεις μετανάστες, να τους δώσεις χαρτιά και να πάρεις την ευχή της Παναγίας. Να το κάνουμε μόνοι μας αυτό? Να τους δώσουμε τα χαρτιά για να φύγουν προς την Ευρώπη μόνοι μας, αυθαίρετα? Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τον τροχό. Γιατί έχουν κάποιες δεσμεύσεις. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τον τροχό. Ό,τι έκανε η Δανία αναστέλλοντας το άρθρο 2 της συνθήκης του Σέγγεν, οφείλουμε να το κάνουμε εμείς. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο ακραίες αντιλήψεις γύρω από το θέμα που συζητάμε. Η πρώτη ακραία αντίληψη είναι αυτή που ουσιαστικά βλέπει το μετανάστη σαν εχθρό.
διέκοψα πριν τον Ευαλιώτη, γιατί θέλω να πω ότι όσοι έρχονται εδώ έχει να διασκεδάσουν. Δεν είπα εγώ ότι βλέπω κάποιον εχθρό. Μισό λεπτό, δεν σε διέκοψα. Φεύγουν από τις χώρες γιατί υπάρχουν συνθήκες πολέμου, γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί ο τρίτος κόσμος... Εμείς τι είμαστε. Μισό λεπτό. Η πρώτη λοιπόν αντίληψη είναι να μην δούμε κατάματα τις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης του δυτικού κόσμου στον τρίτο κόσμο και τις δραματικές συνθήκες που πληρώνουμε. Κάνουν έφοδο οι νεόπτωχοι, γιατί εκεί που είναι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Τώρα, η δεύτερη ακραία αντίληψη είναι να υποτιμήσουμε τα ζητήματα, πράγματα της δημόσιας ασφάλειας. Εμείς δηλαδή, σαν Δημοκρατική Αριστερά, λέμε τρία πράγματα. Αναθεώρηση του Δουβλίνου 2, 1. Ταχεία χορήγηση πολιτικού ασύλου σε όσους θέλουν πολιτικό άσυλο. 3. Νομιμοποίηση ενός αριθμού μεταναστών και ενσωμάτωσή τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και 4. Όσοι είναι παράνομοι μετανάστες και μεγεθύνουν τον αριθμό της εισρωής, να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσης. Αλλά αυτό που θέλω να πω και το θεωρώ πιο σημαντικό ακόμα είναι το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να προφυλακτούμε με αφορμή το μεταναστευτικό από μια έκρηξη εθνικισμού και ρατσισμού και από τους αυτόκλητους σωτήρες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σηκώνουν κεφάλι. Ήταν το επόμενό μου ερώτημα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα εμπόριο πολιτικού προστατευτισμού των Ελλήνων πολιτών για το μεταναστευτικό και πρέπει να σκεφτούμε δύο φορές. Για να μην πω περισσότερα, θα πω μόνο μία φράση. Όπως οι Γερμανοί την εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, σε συνθήκες φτώχειας, ανεργίας και ανέχειας, κάναν το σφάλμα να επιλέξουν με την κάλπη τον ναζισμό, θα πρέπει και οι Έλληνες συμπολίτες μας, που δοκιμάζονται στις δύσκολες γειτονιές, να αναλάβουν την ευθύνη τους να μην δώσουν μια τέτοια μικρογραφία λύσης, όπως αυτή που οδήγησε μετά την Δημοκρατία της Βαϊμάρης την Ευρώπη και την Ελλάδα σε καταστροφές. Σε αυτό εδώ δηλαδή. Είναι αυτό που μας δείχνετε. Αυτά που βλέπετε είναι τα εξώφυλλα των περιοδικών της Χρυσής Αυγής. Βλέπετε ποιους έχουν απ' έξω. Εκεί που εμείς στο κομματικό μας έντυπο έχουμε τον Κολοκοτρώνη, αυτοί έχουν το Ρούντολφ Ες, τη Σβάστικα και το Χίτλερ να επελάβει. Για να καταλάβουμε ότι είναι ναζιστές. Να καταλάβουμε ότι είναι ναζιστές. Κάθε ψήφο σε αυτού σημαίνει ψήφο στη Γερμανία. Εμείς θα πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας και να βάλουμε ναζιστές στη Βουλή, οι οποίοι θα λένε Χάιλ Χίτλερ. Γιατί δεν λέει η Χρυσή Αυγή ότι θα τους απελάσουμε, όπως λέμε εμείς. Γιατί η Χρυσή Αυγή βολεύεται από την ύπαρξή τους για να πουλάνε προστασία, να κάνουν όσα κάνουν και να παριστάνουν και τους σκληρούς πατριώτες. Πάντως, για να δούμε λίγο και μια άλλη πλευρά του προβλήματος και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα εύκολα λόγια δεν είναι τα καλά λόγια, θα πω το εξής. Για δέστε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη. Δεν το ελευθερομεταναστευτικό θεωρείτε. Τόσα χρόνια δεν είχατε κάνει παρέμβαση. Μας λέγατε ακραίους. Τώρα κι εσείς γίνατε κάργες. Στο λεπτό. Λέω το εξής. Κάνετε το κάργα όλοι. Λέω το εξής. Στην Γαλλία ενισχύεται η Λεπέν. Ποια είναι η γραμμή αυτή, είναι ο γαλλικός εθνικισμός. Έξω οι Νότιοι, βαρθήκαμε τον Νότο, πληρώνουμε τον Νότο. Το ίδιο γίνεται και στην Φιλανδία. Το ίδιο γίνεται παντού. Ούτε στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε. Και απευθύνομαι σε όλες τις πολιτικές που ας το πούμε έχουν αναφορά στην ακροδεξία ή αυτό προσδιορίζονται ως τέτοιες. Εάν και στην Ελλάδα έχουμε ενίσχυση αυτών των κατευθύνσεων σε βάρος των αδύναμων, υπενθυμίζω ότι και οι ισχυρότεροι από εμάς αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση και ενισχύουν τη Λεπέν, ενισχύουν το Βίλντερς στην Ολλανδία, ενισχύουν άλλες. Λέω ότι εσάς θα σε ικανοποιεί η άνοδο της Λεπέν. Της Λεπέν, τι σχέση έχουμε εμείς με τη Λεπέν? Εμείς είμαστε ένα προοδευτικό δημοκρατικό κίνημα. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς? Αυτά να πάτε να το ρωτήσετε στον κύριο Βορύδη, ο οποίος ήταν και νομίζω κουμπάρος του ο μπαμπάς της κυρίας Λεπέν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς όλους αυτούς τους κουβαλήσαμε στην πλάτη, τον κύριο Βορύδη και τους υπόλοιπους, και τους κάναμε πλυντήριο. Εμάς μας μπήκανε ταμπέλες εξαιτίας τους. Δεν ήμουν εγώ ακροδεξιός ο φασίστας ο Μπίξο Δίξε. Απέκτησα την ταμπέλα, την κακώς την απέκτησα, εξαιτίας τους. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτούς τους κυρίους. Και βλέπετε τώρα, μόλις γλυκάθηκαν από τις υπουργικές καρέκλες, χώθηκαν στο κόμμα του κατεστημένου που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε Λεπέν, ούτε ο Ολάντ, ούτε ο Σαρκόζη. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Κύριε Μαργαρίτη, στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, θα στηρίζετε τον Σαρκοζή ή τον Ολάντ? Θα στήριζα χωρίς δεύτερη συζήτηση τον Ολάντ. Στο αντίστοιχο ελληνικό δίλημα, Σαμαράς Βενιζέλος, ποιο θα στηρίζατε? Σας απαντώ με ειλικρίνεια. Σαμαράς και Βενιζέλος στην Ελλάδα πάνε μαζί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ. Ότι το Πασόκ δηλαδή έχει μετακινηθεί σε νεοφιλελεύθερες θέσεις και επομένως νομίζω ότι είναι συνεταίροι. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε σοσιαλιστές όπως αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και από αυτή την άποψη η πρωτοβουλία που έχει η Δημοκρατική Αριστερά είναι ακριβώς αυτή. Να ανασυνθέσει το δημοκρατικό σοσιαλιστικό χώρο που έχει μείνει ορφανός στην Ελλάδα
για να αναθερμάνει τη διαφορά κέντρο-αριστερά-κέντρο-δεξιάς, αριστερά-δεξιάς, που αφορά τα μεγάλα διακυβεύματα για το μέλλον της κοινωνίας. Κύριε Βαλιώτη, εσείς στο δίλημα Βενιζέλο-Σαμαράς. Τους απορρίπτουμε και τους δύο γιατί προσκύνησαν τους ξένους, υπέγραψαν το προδοτικό μνημόνιο, υποθήκευσαν την Ελλάδα με το αγγλικό δίκαιο, σφαγίασαν μισθούς και συντάξεις. Και τους δύο τους απορρίπτουμε. Εμείς, ακούστε, χρειάζεται και το λέμε, ένα γουδί για τους πολιτικούς που διέλυσαν την Ελλάδα. Κύριε Βαλιώτη, συμφωνείτε με την πρόταση του Προέδρου στα διαοπλοφορία? Κοιτάξτε, ο κάθε Έλληνας ο οποίος θέλει να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του, πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και να παίρνει τα μέτρα του. Έχουμε ένα κράτος αρλούμπα, το οποίο, σύμφωνα με απάντηση του κυρίου Παπουτσί σε ερώτησή μου στη Βουλή, σε αυτό το κράτος αρλούμπα υπηρετούν 478 συνοριοφύλακες στο Κολωνάκι. Μπορείτε να μου πείτε, στο Θεό που πιστεύετε, τι κάνουν οι συνοριοφύλακες στο Κολωνάκι? Όταν δεν έχουν τα 12 συνοριοφύλακες, όταν έχουν δύο συνοριοφύλακες στα Ιόνια νησιά? Επειδή λοιπόν εμείς αισθανόμαστε ανασφαλείς όπως και 11-11,5 εκατομμύρια Έλληνες στην πατρίδα μας, λέμε ότι θα πρέπει ο Έλληνας να έχει τη δυνατότητα να έχει όπλο, να ξέρει αυτός που πάει να μπουκάρει στο σπίτι σας το βράδυ για να σας βιάσει και να πειράξει το παιδί σας, ότι μπορεί να τον αντιμετωπίσει κάποιος με ένα πιστόλι στο χέρι. Να τον φυλάει ο φόβος, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα. Ναι, εγώ έχω οριστική διαφωνία. Και λυπάμαι που θα το πω και είμαστε κουβέντας, ότι είναι και λίγο μια επικοινωνιακή φούσκα του κ. Καρατζαφέρη. Για να χαϊδεύω τα αυτιά, γιατί να σας πω κάτι. Αν οπλιστούν όλοι, εγώ δεν ξέρω, αν οπλιστούν όλοι, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα στραφούν μόνο κατά των επιτιθέμενων ληστών. Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια χώρα που καμιά φορά τα όπλα χρησιμοποιούνται και για ψιλοπίδημα. Και εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι να υπάρξει μια συντεταγμένη δημόσια ασφάλεια από το κράτος και όχι ο καθένας να έχει ένα κουμπούρι που μπορεί κάποια στιγμή άμα του τσαλτάρει να στραφεί και εναντίον του διπλανού του επειδή έχει κάποιες διαφορές. Κύριε Βαλιώτη, αυτό το θέμα που θίγει τώρα ο κύριος Μαργαρίτης, δηλαδή την περίπτωση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα και για άλλους σκοπούς, εσείς την αποκλείετε? Τι εννοείτε, ο ένας σας τρέφει τα βλαμμένος είναι ο κόσμος, δηλαδή βλαμμένος, ή ψάχνει να πάει φυλακή σώνει και καλά? Λέω ότι πρέπει να έχει ένα όπλο, μην του μπουκάρει μέσα ο Αλβανός, ο Κογκολέζος ή ο Έλληνας εγκληματίας. Να ξέρει ότι έτσι και μπει, μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια κάλλη, να το ξέρει. Να είμαστε εξηγημένοι για να μην μπουκάρει. Εγώ δεν θέλω να μπουκάρει. Θέλω να σηκωθεί, να φύγει ο ξένος, να πάει στην ευχή της Παναγίας, να τσακιστεί, να φύγει από την Ελλάδα, αν είναι εγκληματίας, και ο Έλληνας, όταν έχει παραβατική συμπεριφορά, μπαίνει στη φυλακή. Εγώ δεν δικαιολογώ κανένα Έλληνα κακοποιό. Το ίδιο είναι. Όποιος μπαίνει στο σπίτι μου, εγώ έχω δύο μικρά παιδιά, δεν κατάλαβα. Θέλω εγώ να δω κανένα Αλβανό ή κανένα Έλληνα με κανένα πιστόλι καμιά ώρα μέσα στο σπίτι μου? Δεν θέλω καθόλου να δω. Θέλω να αφήσουν την ησυχία μου και να αφήσουν ήσυχη την οικογένειά μου. Και εγώ πληρώνω πολλούς φόρους όπως και ο Θόδωρος, όπως και εσείς. Πληρώνουμε φόρους για να έχουμε ένα κράτος. Όχι να έχουμε αυτή την ανοησία που λέγεται ελληνικό κράτος. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πού πάνε τα λεφτά? Εγώ διερωτώ με τον κύριο Παπαντρέου. Τόσα λεφτά πληρώσαμε τόσα χρόνια. Πού πήγαν τα λεφτά μας? Ποιος τα πήρε? Τι πληρώναμε τόσα χρόνια? Και ξαναπήραμε δάνεια, λέει 130 δις. Με το προδοτικό μνημόνιο. Που δεν, δεν τρέπονται και βγαίνουν εκεί δύο και ζητάνε την ψήφο. Και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Το πρώτο το μνημόνιο το ψήφισατε και εσείς. Κύριε Βαλιώτη, το λαός είπε όχι στο δεύτερο μνημόνιο, είπε ναι στο πρώτο. Τι λέω, αυτό όχι στο μεσοπρόθεσμο, όχι στον εφαρμοστικό. Στο και πρώτο όχι είπε ναι. Στο μνημόνιο. Στο ο πρώτο είπε. Μαγαλίτης μάζεψε στο κόμμα του, όχι ο κ. Μαγαλίτης προσωπικά, ο κ. Κουβέλης μάζεψε στο κόμμα του όλα τα υλικά καταπίεσης του Πασό. Αυτοί που ψήφισαν ναι σε όλα τα μνημόνια. Κάνεις λάθος. Αυτοί που φταίνουν για τα μνημόνια, τους μαζέψατε στο κόμμα σας. Κάνεις λάθος. Μαζέψατε και άλλους. Μαζέψατε και τη Ρεπούση, μαζέψατε και το βουλευτή από τη Θράκη που δουλεύει κούμπος. Κύριε Μαργαρίτη, το δικό σας το κόμμα λέει ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ, αλλά σταδιακή αποδέσμευση από τη Δανειακή Σύμβαση. Αυτό πιστεύετε ότι είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι θα το δεχτούν? Εάν εξελιχθούν τα πράγματα στη Γαλλία θετικά, όπως φαίνεται ότι εξελίσσονται, και αν έχουμε και αλλαγές σύντομα στη Γερμανία, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία αναστοχασμού της Ευρώπης και ήττα της ευρωπαϊκής δεξιάς μπορεί να διευκολύνει να υπάρξει και μια αναθεώρηση των όρων του μνημονίου στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Παρακολουθήσατε ένα Google Hangout από το protagon.gr. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά.